Δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει. Η άτιμη, η ώρα δεν περνάει. Δεν περνάει. Εδώ είμαστε, Κωστής Ζαζαρός στο μικρόφωνο, στην εκπομπή Ποιος Αυτός 01. Το ρολόι δείχνει 2 και 9 πρώτα λεπτά. Τι είναι, ούτε 7 ωρίτσες είναι. Σιγά μην κολλώσουμε τώρα στις 7 ώρες. Εδώ δεν είναι. Απλά είναι αυτό που ξέρετε, δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή δεν είναι. Πάντα το έχω αυτό σαν παιδί, ρε παιδί μου, όταν ερχόταν η στιγμή για κάτι σημαντικό. Σπάνια είχα άγχος. Σπάνια αγχώδης δεν ήμουν. Δεν ήμουν ανυπόμονος περισσότερο. Ανυπόμονος ήμουν παρά αγχώδης. Έλεγα ότι να γίνει, να γίνει. Άμα είχα διαβάσει, εξετάσεις. Αν είχα διαβάσει, εντάξει, λέω, θα γράψω. Αν δεν είχα διαβάσει, δεν θα γράψω. Λέω, ξέρω. Ή περιμέναμε μεγάλους αγώνες, μεγάλα μάτς. Δεν είχα την αγωνία και το άγχος την ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, όσο αυτό το διάστημα που είναι πριν, αυτό το ψυχοφθόρο να περάσουν οι ώρες. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, Κωστής Ζαζαρός στο μικρόφωνο, μαζί σας εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107.4. Μετά τις 2.30 καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα βγάλουμε και Κώστα Βασιλόπουλο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Περνώντας από την Αγία Σοφία, από την Μπουτίκ, είδα ότι ήδη βρίσκεται στις βιτρίνες. Το νέο υλικό, είδα την φανέλα που θα φορεθεί απόψε με την ψηλή ρίγα που σήκωσε τόση κουβέντα και τη δεύτερη, τη λευκή, την υπέροχη, αλλά και την τρίτη, τη μαύρη, τη είδα που οι κοπέλες τοποθετούσαν στη βιτρίνα έτσι ρίστον παρόδο. Σήμερα κληρώσαμε εμείς μια λευκή που θα πάω να την πάρω από την μπουτίκ στην Τούμπα και πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Χαίρετε! Χαίρετε! Καλώς την, ναι. Καλώς την, καλώς την, καλώς την Τζόρτζια. Έπιασα πρωτιά σήμερα, έτσι. Έπιασες. Έχεις κάνει έναν ελιγμό υπέροχο ανάμεσα στους δύο που περιμένουν στη γραμμή 2 και στη γραμμή 4. Ένα καταπληκτικό σλάλομ. Ελήχθηκες με κορμί φιδίσιο και έχεις καταφέρει να είσαι στην κορυφή, πρώτη, βασίλισσα των γραμμών κτλ. Έτσι. Και ξεματιάστρα έχω δηλώσει στο λιμέρο. Τι ξεματριά. Δεν γίνονται αυτά. Τον ξεματιάσα τον άλλο διαδικτυακά, τον αντιδήμαρχο. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Όχι, ρε. Δεν μιλάω για τον δήμαρχο. Μιλάω πριν που ήταν ο Κόλκας στο... Ναι. Στην εκπομπή. Τον ξεμάτιασες από αερός. Όχι, όχι τον Κόλκα. Ναι. Εκείνη την ώρα ξεμάτιαζα τη Λίνα, την Κεχαγιά. Φιλενάδα, φιλενάδα, ζουμουσάκι, αγαπημένο. Διαχρονικό και υπέροχο κορίτσι. Ναι. Η κυμπάρισα και η αρχοντισσα. Άστο, άστο, το συζητάω. Εντάξει, είπα εγώ για τα κορίτσια της παρέας. Είμαι πολύ περήφανος για τα κορίτσια μου. Έτσι μου επιτρέπετε το μου. Και σε τη Λίνα. Ναι, μάλιστα. Τηλεφωνικός και στα καπάκια. Ή face to face. Ακούω. Ναι. Τον Κόλκα και τον Μπάτμαν. Ναι. Και λένε ποιος θα ξεματιάσει τα παιδιά απόψε, τον Μπίσεσβαρντ. Ναι. Πρόσεξε, πώς πρόσεξε, πρόσεξε τώρα. Τώρα, γιατί μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι δύσκολο και απαιτητικό. Καταλαβαίνεις ότι μετά από αυτή σου την πρόταση επιφορτίζεσαι με ένα τεράστιο φορτίο απόψε το βράδυ. Συγκεκριμένους ανθρώπους που τη χάνουν ματιασμένοι κανά χρόνο. Με πρώτο και καλύτερο τον Αφάνα, που όπως έχω πει εγώ πιστεύω ότι είναι σωσίας. Πρώτον ξεκινάς με αυτόν. Λες την ευχή που λένε, δεν τη λέμε από αέρα και δεν την μαρτυράμε και εγώ την ξέρω την ευχή. Όχι, λοιπόν, ποτέ. Ξεκινάς από τώρα με προκαταρτικά, δηλαδή επειδή πιστεύω ένα απλό ξεμάτιασμα δεν πιάνει, βάλε λάδια, βάλε χάδια, βάλε βράδια, βάλε ό,τι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εγώ το κάνω και με λάδι και με αέρα. Και με λάδι δηλαδή... και με αέρα και με φωτιά και ό,τι υπάρχει, βάλε ρε παιδί μου το turbo boost, βάλε την ισχυρή δόση, βάλε το υπερατού στον ξεμάτιασμα. Έτσι. Ξεκινάς από εκεί. Τι κάνω, τώρα ξέρεις τι κάνω. Για πες. Πίτσες για το βράδυ. Πω, πίτσα πάλι, ωε, ωε. Για την Μπεσίκτας. Λοιπόν. Και όπως είπα και στα παιδιά, ναι. Τον γκολ με τον Ολυμπιακό είχα απαντήσει. Ναι, και έκανες πίτσα. Όχι. Τι. Ξεμάτιασα. Λοιπόν, άκου, φιλενάδα, άκου εδώ, τώρα μου. Ένα δεκάλεπτο μπήκε τον γκολ. Πρόσεξε καλά, πρόσεξε τώρα. Τώρα έχει επάνω σου είναι όλο το μάτσα απόψε, όπως καταλαβαίνεις. Η ευθύνη είναι τεράστια. Οι απαιτήσεις μέσα στις οποίες αυτοοδηγήθηκες, έκανες ένα αυτοχώσιμο. Πρέπει σήμερα το βράδυ ο Μπίσεσβαρ να κάνει μια ματσάρα
Να μας βγάλει τα μάτια όπως με τον Άγιαξ. Εννοείται. Να μας πάρει από το χέρι και να μας περάσει μόνος του. Και εσύ θα είσαι γι' αυτό υπεύθυνη. Εσύ θα το πιστωθείς ότι κύριε εγώ τον ξεμάτω. Εγώ είπα κιόλα. Τέλος. Τέλος. Βαράκο. Τέλος. Γιατί είπα ευχαριστώ πολύ. Θα κρυθείς. Και στεναχωριέμαι. Λυπάμαι που δεν είναι ο Ματούλης μέσα. Αυτό είναι αδικία και αμαρτία okay. από Θεό. Okay. Αύριο θα ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί είναι ένα άλλο θέμα από μόνο του. Αν θέλει, αν μπορεί, τι συνέβη, ποια θέση, πού τον υπολογίζει, τι μπορούσε να δώσει. Έτσι είναι θέμα άλλο. Αλλά είπαμε σήμερα όλη μας η προσοχή να είναι στο μάτς. Και εσύ στο ξεμάτιασμα, να ξέρεις. Εννοείται. Μη σου πω ότι εκεί που είναι το roster, εκεί που είναι όλος ο κόσμος, δηλαδή λέει προπονητής, τάδε, μασέρ, τάδε, γιατροί, τάδε, παίκτες, τάδε, ξέρω εγώ, ψυχολόγος, διαιτολόγος, γιατροφολόγος, ξεματιάστρα! Θα υπάρχει ειδικό παραθυράκι και τελείωσες, να ξέρεις. Αυτά. Την άλλη φορά που θα κάνω πίτσα, ναι. θα σου στείλω με courier μα την Παναγία στο σταθμό. Με courier και με γράμμα, στείλε με fax που δεν πιάνει και θερμίδα. Άντε, φιλιά. Γεια, φιλιά το Δημητράκη. Γεια, Δημητράκη, γεια. Πάμε. Γεια σας. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους παοξίδες που μας ακούνε όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Τι ωραία. Και σε όλη την άκρια και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Έτσι, αγόρι μου. Εύχομαι με τη νίκη, εύχομαι σήμερα να κερδίσουμε. Βεβαίως. Χθες βγήκα στο μπαλκόνι μου κατά τις 9 και 10 και λέω, αμάν, τι με φέγγει. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήρθαν και κάνανε οι Τούρκοι προπόνηση γιατί το σπίτι ήταν ακριβώς απέναντι. Και τι ήταν, είχαν ανάψει. Ναι. Ένα Παναγία μου λέω να σκοντάψουν και να τα κατευθούν και να έρθουν οι μισοί λέω να παίξουν. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι μια και είσαι περισσότερο. Καταρχήν το όνομά σου, το όνομά σου. Ο Γκρέγκορι. Γκρέγκορι. Από το ΠΕΚ. Ή από το Λάκκο. Ναι, μακάρι να ήμουν και ο Γκρέγκορι Πέκ. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσες μεταγραφές κάναμε φέτος, πόσους παίκτες πήραμε? Δύο στην ουσία. Τον Σβάμπ και τον Νινούα. Ωραία. Ναι. Θα τσακλήσω και το παράθυρο για να σε ακούω αυτά. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν βάζω αυτούς που ανέβηκαν από την K19, ούτε τους δανεικούς. Ωραία. Ναι. Καλά κάνανε και ανέβηκαν κατά την... από την ΚΑΠΑ 19 και θα ήθελα να ανεβαίνουν και κάθε χρόνο όσο απλά πριν, μπορούν και περισσότερο. Πριν με ρωτήσεις, να σου πω ότι ό,τι και αν γίνει σήμερα το βράδυ, οι μεταγραφές δεν θα τελειώσουν εδώ. Δηλαδή... αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μπράβο. Στο λέω σαν... Γιατί μας βάλανε ένα πλαφόν και δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους ποδοσφαιριστές χρηματικό πλαφόν. Και, ή ας πούμε δεν είναι στην ώρα τους. Να σου πω. Αυτό καταρχήν μάθω, πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει σήμερα... ότι είναι το τελευταίο μάτς του Γιαννούλη. Απόψε είναι το τελευταίο μάτς του Γιαννούλη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, περάσουμε, δεν περάσουμε. Ναι. Λέω, χτυπάω ξύλο. Ο Γιαννούλης από αύριο θα σκάσουνε από Ιταλία, από Αγγλία και από Γαλλία. Αυτές οι τρεις χώρες που σου λέω, δεν τις λέω έτσι τυχαία. Ναι. Λοιπόν. Εμένα με στεναχωρεί το να φεύγει ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά κάνει κουμάντο σε όλη την πτέρυγα. Ναι, αλλά... Με στεναχωρεί αυτό το θέμα, αλλά εμένα με ευχαριστεί που είπες ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες μεταγραφές. Φυσικά μπορούμε. Γιατί νόμιζε ότι είχαμε ένα πλαφόν. Όχι, δεν υπάρχει. Η UEFA μας έλεγε να πάρεις μέχρι 2 εκατομμύρια. Όχι. Παράδειγμα. Ποδοσφαιριστές και τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους. Μου επιτρέπεις να στο εξηγήσω. Η ερώτησή μου. Ναι, να στο εξηγήσω. Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ δεν είμαι, απλά όσο ξέρω μπορώ να σου πω. Έτσι. Να πω το εξής. Ναι. Η UEFA δεν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να ξοδέψεις μέχρι τόσα. Δηλαδή να μπει ένα πλαφόν. Σου λέει ότι είσαι υπό επιτήρηση για το FFP, το Financial Fair Play, και κοίταξε το ισοζύγιο σου, τι ξοδεύεις, τι παίρνεις, τι χρωστάς. Τώρα απαλλαγήκαμε από αρκετά χρήματα με τη φυγή του Βέρμπλουμ, του Στόχ, του Μαουρίσιο που δεν ανανέωσε και έρχονται και άλλοι πίσω, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι σου λέει απλά πρόσεχε. Δεν μπορεί τώρα να βγάλει όπως έβγαλε και πήρε τον Μπερμπάτοφ και να πει μπραφ, πάρε 4, ξέρω εγώ, πάρε 5 για να πάει να φέρει παίκτη. Έτσι, ο Σβάμπ, παράδειγμα, ο Σβάμπ δεν κόστησε γιατί έμεινε ελεύθερος. Παράδειγμα σου λέω. Έτσι, πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι στην αγορά οι οποίοι δεν θα κοστίσουν λεφτά στην ομάδα, θα πάνε στην τσέπη του ποδοσφαιριστή τα λεφτά για το συμβόλαιο και έχει τέτοιες λύσεις, πίστεψε με, πάρα πολλές.
Έτσι. Μπράβο, γιατί εγώ στεναχωριόμουν, μου είχε πει κάποιος, ο οποίος ο πατέρας έπαιζε στον ΠΑΟΚ τα παλιά τα χρόνια με Κιουρτσί, Παπαδάκη κτλ. Ναι. Πολύ μικρή Γιατζή κτλ. Και μου είχε πει ότι μπράβο, ότι έχουμε λέει ένα πλαφόν και δεν μπορούμε όχι, να όχι, το ξεπεράσουμε. Δεν ισχύει. Μου λέει έχει λεφτά, αλλά δεν μπορούμε έχει, μου λέει, ναι. να κάνουμε μεταγραφές. Ναι, ναι. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε μπαν. Δεν έχουμε μπαν, ούτε απαγόρευση. Να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Απλά σου λέει πρόσεχε, πρόσεχε. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φέρει. Αλίμονο, αλίμονο. Να σε καλά, να σε καλά. Μπορεί να φέρει παίκτε οι οποίοι δεν θα κοστίσουν λεφτά σε ομάδα. Ο ΣΒΑΠ έμενε ελεύθερος. Εκεί και υπενθυμίζω, επειδή υπάρχει που και που γκρίνια για τους ελεύθερους. Ο Λίνο ελεύθερος ήρθε. Ο Κρέσπο στην ουσία ελεύθερος ήρθε. Ο Μάτος ελεύθερος ήρθε. Λέω τρεις έτσι τώρα που μου έρχονται στο μυαλό που έγραψαν ιστορία. Οι συγκεκριμένοι, έτσι. Έπεσε εδώ, πάμε στον επόμενο. Ναι. Όχι, πέσαμε. 2310-287-888. Εξηγούμε λοιπόν το εξής. Η UEFA δεν σου λέει μπορείς να ξοδέψεις μέχρι 50.000 ευρώ, μέχρι 100.000. Δεν δίνει κάποιο ποσό. Σου λέει όμως, πρόσεχε το πώς συμπεριφέρεσαι, όσο και αν είναι χαλαρό τώρα λόγω του κορονοϊού το σύστημα, περισσότερο χαλαρό σε σχέση με πριν από την πανδημία. Σου λέει πρόσεχε, δεν μπορείς ασίδωτα να πας και να κάνεις, να ξοδέψεις, να κατασπαταλήσεις πακτολούς εκατομμυρίων. Έτσι, πράγμα που θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να το κάνει ο Ιβάν Σαββίδης με την οικονομική επιφάνεια που έχει ο πρόεδρος. Το είδαμε και στη λίστα του Forbes πάλι, αφιερωμένη σε αυτούς που λέγανε ότι δεν έχει να βάλει δεύτερο κουστούμι και ότι είναι με το ίδιο σακάκι. Έτσι, απλά το υπενθυμίζουμε που και που, γιατί έχει και τη σημασία του. Λέω όμως ότι στην παρούσα φάση σου λέει πρόσεχε, για να μην μπλέξεις δεν μπορείς. Παράδειγμα να το πω τελείως κομπογιαννήτικα. Να βγάζεις 2 και να ξοδεύεις 5. Φέρτα σε μια ισορροπία. Αυτό είναι το μέλημα, γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει άλλους Χατσερίδηδες, άλλους Λεβέκ, άλλους Μπρίκιτς, άλλους τέτοιου τύπου, άλλους Βέρμπλουμ, που το Βέρμπλουμ όταν τον φέραμε δεν περιμέναμε ότι θα πάθει τέτοια ζημιά. Έτσι. Όμως κόστιζε ο Βέρμπλουμ 1,4 καθαρά μαζί με τις εφορίες, το περνούσε το 1,5 εκατομμύριο παιδιά το χρόνο χωρίς να προσφέρει τίποτα. Και είναι στα σύν του Γερμανού, ο οποίος είναι όπως βλέπετε σιγανοπαπαδιά, έτσι. Μιλάει, δεν μιλάει, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του, αν έχει ψηλή φωνή, αν και κερδίζει, αν είναι μπάσος κτλ. Δεν έχουμε ακούσει και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τον πάρουμε να τραγουδήσει στην παιδική χοροδία, έτσι, να είναι πρώτος στο χορό. Έκανε όμως τη δουλίτσα, δηλαδή η ομάδα απαλλάχθηκε από αυτά τα συμβόλαια που θα κόστιζαν πολλά εκατομμύρια. Και ως το είχαν έμενε, είχε επταψήφια νούμερα και ο ένας και ο άλλος, οπότε αυτό. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε, απλά ο ακροατής με ρώτησε γι' αυτό προέκυψε η κουβέντα. Όλα αυτά παιδιά θα τα δούμε από αύριο. Άλλη θα είναι η άνεση εφόσον με την απόψινή πρόκριση μπουν κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, γιατί παιδιά είναι άλλα πόσα παιχνίδια, δεν είναι το ένα μάτς που έρχεται. Ακόμα και αν αποκλειστώ από το μεθεπόμενο μάτς, δηλαδή μετά το σημερινό, ακόμα και αν αποκλειστώ με τον επόμενο αντίπαλο, μετά την Μπεσίκτας, έτσι, πάω και παίζω ομίλους Europa League. Άρα, έχω 6 παιχνίδια και ένα που θα παίξω μετά, 7. Αυτά πληρώνονται όλα. Αν δε έρθουν και νίκες στους ομίλους του Europa League και κάνει νίκες η ομάδα και μέσα και έξω και πάρει και ισοπαλίες, αυτά είναι τα bonus με τις επιτυχίες. Καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύονται σε περίπτωση νίκης. Πολλό μάλλον δε, άμα περάσουμε και τον επόμενο αντίπαλο μετά και πάμε να παίξουμε play-offs και μπούμε στα πολυπόθητα σεντόνια του Champions League, που είναι, μιλάμε, τα ποσά δεν τα θυμάμαι, αλλά ζαλίζουν σε περίπτωση νίκης. Σε πρώτη φάση, για να τα πηγαίνουμε ένα-ένα τα πράγματα, νίκη 0.5 έστω σήμερα. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτούς που πάνε λίγο με το «έλα μωρέ, και αυτοί τώρα τους μαζέψαν τους παίχτες και σιγά και τι ομοιογένεια να έχουν και δεν φοβόμαστε και θα πάμε να τους ρίξουμε 4-5 γκολ και τέτοια». Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Όπως θέλουμε εμείς να πάμε ομίλους Europa League, έτσι θέλουν και αυτοί. Όπως και εμείς έχουμε την ίδια επιθυμία, την έχουν και αυτοί την ίδια επιθυμία. Έτσι. Και δεν μπλέκω καθόλου το εθνικό, όπως βλέπετε μέσα στην κουβέντα, που okay, είναι ένα άλλο ζήτημα. Άρα αυτό που ενδιαφέρει
είναι η ομάδα σήμερα έστω και μισό μηδέν να περάσει, διότι δεν ξέρουμε και εμείς πώς θα παρουσιαστούμε. Άντε, αυτοί, ξέρω εγώ, ναι, μαζεύτηκαν τελευταία στιγμή, χάσαν τους καλούς παίκτες, ναι, αυτά και, ναι, αλλά και εμείς, άμα παρουσιαστούμε έτσι όπως ήμασταν πέρσι, δεν έχουμε εικόνα θετική, άντε να το πω έτσι εύσχημα. Δεν μπορεί να είμαστε όπως ήμασταν πέρσι σε πολλά μάτς ή στα τελειώματα, στα playoffs, όπως παρουσιαστήκαμε μετά την πανδημία. Δεν μπορούμε έτσι. Θα μου πεις ο ίδιος προπονητής, ναι, οι ίδιοι παίχτες, το ίδιο σύστημα. Οκ, okay, ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς παρουσιαστεί η ομάδα σήμερα. Σήμερα το ξαναείπα και το πρωί πριν πάω στις γραμμές, πάρα πολλά περιμένω από τον Δημήτρη Πέλκα. Πάρα πολλά. Και σαν χαρακτήρα, και σαν νοοτροπία, και σαν τρεξίματα, και στη θέση που παίζει, περιμένω να δώσει όθηση στην ομάδα. Πάμε, ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Καλώς ήρθες. Δήμο, εσύ. Όχι, ο Κλήφ είναι. Α, έλα ρε Κλήφ, σε μπέρδεψα. Μοιάζει, φωνίζω με το Δήμο. Έλα, έλα φίλε. Έλα Κλήφ. Καλώς. Για πες. Ήρθες. Ευχαριστώ φίλε, σε ευχαριστώ. Ξεκινάμε τώρα για τον αγώνα. Κατευθείαν, αύριο, έτσι, είδες. Δεν προλάβαμε ούτε σαν αύριο πριν από 10 χρόνια, έτσι. Ζλάταν. Ναι. 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 Άκουσα και το πρωί λίγο. Το έβαλα το πρωί. Κοίταξε, επειδή ναι, ναι, δεν ναι. με χαλάει καθόλου, φίλε. Να το ξανακούσω. Καθόλου λίγο. Σε χαλάει. Άκου λίγο. Κάντε ένα τέτοιο απόψε. Κάνετε ένα τέτοιο. Άκου φίλε το Παοκτσάκι. Πιστεύουν και του Μπιώτης. Δεν το χορταίνω. Ναι. Και οι καφετέρες εκεί. Όλα, όλα, φίλε. Άστο, τα σπάσαμε. Εμείς στο καζίνο τον κρεμίσαμε, δεν Και μετά πήγαμε στο. Ασύ δεν ξέρεις από καβάλα, στο παλιό το καράτε. Το διόροφο. Ναι. Και έγινε. Εκεί το παιχνίδι. Το βουλιάξατε. Και έγινε αυτό. Ναι, ναι. Ήταν από νωρίς πέρα να έπαιζε ο Άρης η Άκη, ήταν το μαγαζί ναι. Εκκλησία. Και ναι. μετά. Και μετά θερινό, χωρίς και πει. Αν θυμάσαι, ναι. Και αν θυμάσαι, Κωστή, εκείνη τη χρονιά, πάντα όταν ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο ή στις αρχές του πρώτου, αλλά συνήθως το δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές τρώγαμε γκολ. Βέβαια, βέβαια. Στις αρχές. Αν θυμάσαι, εκείνη τη χρονιά ειδικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, μετά στην παράταση. Εντάξει. Στο 102. Εντάξει. Κοίτα, δεν ξέρω, Κλειφ. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ολοκλήρωσα, μη σε διακόψω. Από τις μεγαλύτερες, ναι. Από τις μεγαλύτερες χαρές. Για μένα η Ευρωπαϊκή ήταν αυτή η μεγαλύτερη χαρά. Και από την Άρσεναλ πιο πολύ και από την Τότενα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάω. Δεν βάζω τίποτα. Όλα τα άλλα τα βάζω μετά, φίλε. Όλα τα άλλα μετά. Έτσι. Όλα. Γιατί είχε και. Πώς να σου πω. Είχε και μια χρειά άλλη. Ήταν στη γενέτειρα, ήταν στην πόλη. Είχε πολλούς συμβολισμούς. Ήταν διαφορετικό. Πέρασε δύσκολα ο κόσμος που πήγε εκεί. Πολύ εχθρική ατμόσφαιρα. Με τα πούλμαν, με όλο το σκηνικό. Αλλά είναι για μένα μία από τις πιο, να μην πω η πιο δυνατή στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους. Πέρα από τίτλους, ναι. πρωταθλήματα, double, αίτητα, κύπελα. Θυμάσαι, είχαμε κοστεί έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τον Άγιαξ. Πήραμε το 1-1 εκεί και στην Τούμπα μέσα σε 5-6 λεπτά φάγαμε 3 γκολ. Ναι, ναι. Και γύρισε το παιχνίδι μπούμερα και πάλι η ομάδα έδειξε ψυχή. Το κάναμε 2-3, χάσαμε το πέναλτι, κάναμε 3-3 στο τέλος, αλλά δυστυχώς. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και το λαγοπόδαρο που είναι το Σουάρες. Όχι, θα φύγει κοινά η γυναίκα, όχι, θα κάνει η γυναίκα του. Αφού λέγαμε τότε στο ραδιόφωνο, δεν βρέθηκε ένα παουξάκι να κάνει, να κάνει μια πρόκληση και να τον πούνε, φίλε, γεννάει η γυναίκα σου από ώρα σε ώρα. Φεύγει. Να φύγει. Δεν βρέθηκε ένα. Λέω να του κάνει μια έτσι. Αυτοί ξέρει, κάνουν οι γιατροί, κάνουν ένα κλακ και είσαι έτοιμο. Έτοιμο. Ίδιο Κωστή είχαμε πριν ακριβώ 2 χρόνια με τον Γκρέσπο στο 3-2 που γύρισε με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Ναι. Μετά την Νίκο Κρέσπο έφυγε με τη μία για να πάει στη γυναίκα. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Το θυμάμαι, φίλε. Απλά ο Τσιρίλο εκεί σε αυτό το σκοτεινιασμένο οκτάλεπτο με τον Σοάρες. Φίλε, έχασε το φως του. Εντάξει, τώρα ο παίκτης τεράστιος τώρα ο Σοάρες. Είδατε τι έκανε μετά. Έτσι και στη Λίβερπουλ. Έτσι και στη Λίβερπουλ και στην Μπαρσελόνα. Φεύγει τώρα, πάει μάλλον Άγιαξ. Πάει να ξαναγυρίσει εκεί στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά. Okay. Αν θέλεις πάει και στον Άγιαξ Ξυπήρου τώρα και η δουλειά έχει γίνει. Ο Άγιαξ Ξυπήρου, φίλε, έχει μπει σε ένα άρμα καταπληκτικό, ερυθρόλευκο, υπέροχο. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Ήταν εκεί ένα φεγγάρι. Ναι. Λόγω που εμείς αφήσαμε τόσα λεπτά με τόσους παίκτες που πήραμε. Ναι. Εντάξει, τώρα okay. Κωστή, θα έλεγα για να κλείσω. Ναι. Με το.
Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, το αλλάξαμε, το πήγαμε στο κυκλικό τώρα με τον Σουάρες και με τον Κρέσπο. Ναι. Τι θα λες για το ματς σήμερα, για το ματς. Ναι, ναι, για το ματς. Ναι. Υπομονή θέλει, όσο πως είναι οι φίλοι να μπούμε να κρατάει να κάνουμε. Δεν έχουμε χωστεί, δεν θέλω να είμαι μίζερος, δεν έχουμε την ομάδα που είχαμε πριν ας πούμε και 10 χρόνια, ακόμα και την ομάδα που είχαμε πριν 2 χρόνια. Ναι. Μακάρι να μας διαψεύσουν, εγώ θέλω. Με όλη μας την ψυχή. Με όλο μας το είναι, όλο μας το είναι. Δεν παίζουμε καμιά υπερδύναμη. Εγώ θα σας λέω πως θα προτιμούσα ένα διπλός αγώνας. Ναι. Μπορεί να πούν τρελό, Cliff, η ομάδα που θα παίξει σήμερα με την ομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο θα είναι αρκετά διαφορετική. Μπορεί και η μισή. Να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Μπορεί να παίζουν παράμεγε. Θα είναι, ειδικά αν περάσουμε. Ναι. Ειδικά. Έτσι. Απλά αυτό. Αυτό. Και Κωστή με φοβίζει που δεν έχει βάρ. Πάλι με Ιταλό διαιτητή και τότε και τώρα, έτσι. Και στην Φενέρ. Ιταλός γιατί ήταν. Νομίζω. Νομίζω Ιταλός. Τέλος πάντων. Άμα θυμάστε τον πρωταγώνα, ναι, κλείνω με αυτό. Έφαγε ο Βιτόλο δεύτερη κίτρινη κάρτα που εντάξει, άμα ήθελε στη Δούμα μέσα, μπορούσε να του χαρίσει γιατί ήταν 55. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το νου μας. Καλά ο Φωτάκης μαζί με τον Γκαρσία. Μετά από αυτά που είδα πέρσι με τον Άγγλο. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Μετά από αυτή τη διαιτησία πέρσι με τον Άγιαξ, με τον Άγγλο, παιδιά, με αυτόν τον Μπόουσεν. Πάμε και στην τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο και sorry που περίμενες, αδερφέ μου, sorry. Για πες. Απλά θέλω να υπενθυμίσω ναι. Αυτοί οι παίκτες, οι τέσσερις, οι πέντε που έχουν την μεγάλη ευκαιρία στα επόμενα 3 χρόνια να πάρουν γύρω στα 5 εκατομμύρια να το δείξουν γιατί είναι το μέλλον τους. Ας ρίξουν λοιπόν όλοι τους την προσπάθεια στο να κερδίσουν μέσα σε 3 χρόνια χρήματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να τους δώσει. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Εμείς, κοίταξε, όπως βλέπεις φιλάρε, τις κουβέντες μας δεν την πάμε στο οικονομικό. Μιλάμε για το πρεστής, μιλάμε για τα συναισθήματα, για το ρομαντισμό, για τις παραστάσεις που θα έχει η ομάδα, αλλά είναι ένας αγώνας που οικονομικά θα δώσει τεράστια ανάσα στα πνευμόνια της ομάδας. Τεράστια. Όχι, απλά. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για τους παίκτες τώρα. Οι παίκτες αυτοί... Α, εσύ λες για τη μεταγραφή τους μετά. Για την αξία τους στην χρηματιστηριακή. Δεκάδες μάτια θα πούν. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Και αυτά τα μάτια μπορούν να τους ανταμείψουν με 5 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Είναι νούμερα τεράστια. Μπορεί όμως να μην είναι αυτά τα χρήματα αν δεν παίξουν καλά σήμερα. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν για την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν για τον πρόεδρο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν για τους οπαδούς. Ξέρω όμως ότι τα 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι πολλά λεφτά. Ναι. Ας το δουν λοιπόν από όλες τις μεριές, αξίζει σήμερα να δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι σημαντικό. Ναι. Δεν ξέρω τι συμφωνίες έχουν γίνει πριν το παιχνίδι και αν κάποιος θα πάρει μεταγραφή και θα είναι στάνταρ το ποσό. Ξέρω ότι είναι σίγουρο ότι αν παίξει καλύτερα θα έχει πολύ καλύτερη διαπραγμάτευση για 1000 πράγματα. Συμφωνώ. Έτσι είναι. Αξίζει. Όλοι αυτοί είναι σχεδόν η μισή ομάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν που μπορούν να πάνε κάπου αλλού, να πάνε στην ευχή της Παναγίας. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούρια ευρωπαϊκή ομάδα, τη νέα ευρωπαϊκή ομάδα που χρειαζόμαστε για να πάμε στο επόμενο μας βήμα και να μην σταθούμε στο να είμαστε οι πρώτοι του χωριού. Γιατί η Ελλάδα είναι χωριό μπροστά στην ναι. Ευρώπη. Δυστυχώς, ναι. Γεια σου φιλάρετε μου, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, τον και μισή, λίγο καθυστερημένα. Θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε εκτός απρόπτου με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερο παρασκήνιο, ό,τι είδηση υπάρχει για το απόψινό παιχνίδι. Σε λίγο είμαστε και πάλι πίσω. Επιστρέψαμε. Αυτό μου ζητήθηκε, αυτό και βάζω. Στο Χρήστο από την Καλσρούη, στη Δήμητρα από την Λευκάδα. Ο Νίκος, ο Νεκτάριος από την Πάτρα. Η ομάδα απόψε το βράδυ θα παίξει με την καινούργια εμφάνιση, την πρώτη, αυτή με την πολύ ψηλή ρίγα. Μακάρι, μακάρι να αποδειχτεί γούρικη και να είναι συνυφασμένη με μια σπουδαία νίκη, με μια πολύ σημαντική πρόκριση. Βλέπετε ότι και αυτοί που πέρασαν ήρθαν ξένοι και πέρασαν για μικρό ή μεγάλο διάστημα από την Τούμπα. Το μικρόβιο, το υπέροχο μικρόβιο του ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα τους. Βλέπετε
τον Μπερμπάτοφ που εδώ δεν μπορείς να πεις ότι έζησε συγκλονιστικά πράγματα. Ίσα περισσότερο νομίζω ότι ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος με τον Τούντορ που βρήκε στον πάγκο και δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που ήθελε. Όμως κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν περίεργο τύπο κομπλεξικό και ότι δεν ήταν αυτή η οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν ήταν αυτός ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του Τούντορ. Δεν εκπροσωπούσε τίποτα ο συγκεκριμένος προπονητής και ήταν απλά ο στραβός του χαρακτήρας, ο περίεργος που από την αρχή τον είδε στραβά τον Μπερμπάτοφ, μια τεράστια ποδοσφαιρική αξία που πέρασε από τεράστιους συλλόγους, από Manchester United, από Tottenham κτλ. Αλλά βλέπετε ότι ποστάρει για τον ΠΑΟΚ, αδέρφια μου, σας παρακολουθώ πάντα, το μυαλό του εδώ. Για τον Μουσλίμοβιτς δεν χρειάζεται να πω, ένα πολύ πολύ μικρό περιστατικό που το έχω πει άλλες φορές, ότι εκεί που περιμέναμε μαζί με τον Δημήτρη Λιόλιο για να κάνουμε ήχο στην Τούμπα όταν ήμουν στα μικρόφωνα, άδειο το γήπεδο τελείως, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε δίπλα ακριβώς εκεί στην, μπροστά στη θύρα 1 τον Μουσλίμοβιτς με γεμάτα τα μάτια δακρυσμένο. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Βασιλόπουλο. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας περιμένει ο διευθυντής Σφόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Χαίρετε! Γεια σου Κώστα! Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Καλά Κώστα! Επέστρεψα! Ωραία! Κώστα μου, έχουμε πολύ σημαντικό μάτς απόψε το βράδυ. Πότε? Για πολλούς λόγους, έτσι. Σήμερα. Σήμερα. Λοιπόν, όντως, είναι η αρχή της αγωνιστικής περίοδου για τον ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι πολύ κωμικό, ένα παιχνίδι ορόσημο, ένα παιχνίδι με πολύ σοβαρό διακύβευμα και ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι και σε ό,τι αφορά το περιστατικό του ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την Ευρώπη έχει πληγεί, δεν είχε πάω παρουσίες παρόμοιες με αυτές που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι ιστορικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη πάντα είχε έτσι πολύ σημαντικές επιτυχίες. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα του δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει σε επιτυχίες που έλειψαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί κακά τα ψέματα μια πρόκληση σήμερα θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο γιατί θα δώσει στην ομάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρόκληση από τον τρίτο προκληματικό γύρο στα play-off του Champions League, αλλά και γιατί μια πρόκληση αυτόματα θα του δώσει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, για τον ΠΑΟΚ, που με πρόκληση πέρα από τα αγωνιστικά θα έχει τη δυνατότητα να εισπράξει ένα μεγάλο ποσό, ένα ποσό που το χρειάζεται σε ό,τι αφορά το financial fair play, ένα ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ minimum, έτσι ώστε να πάψει αυτή η δαμόκλειος πάθη να κρέμεται πάνω από το κεφάλι της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνομαστε όλοι λοιπόν για τι είδους αγώνα μιλάμε σήμερα, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Ωστόσο δεν θα πρέπει να φορτώσουμε τους παίκτες με περισσότερο άγχος. Ήδη ο Φερέιρα χτες χαρακτήρισε τον αγώνα τελικό ξεκάθαρα και με έναν έτσι ομότροπο που μου άρεσε, διότι έδωσε σε μένα την εντύπωση και την ίδια εντύπωση δίνουν και οι παίκτες, ότι έχουν αντιληφθεί για τη σημασία του σημερινού παιχνιδιού, και αυτό όλοι θέλει ο ΠΑΟΚ, να έχουν έτσι πλήρη εικόνα του τι σημαίνει για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ το σημερινό παιχνίδι, τι σημαίνει για τους ίδιους παίκτες, για τον προπονητή, για τη διοίκηση, για την ιδιοκτησία, για την ιστορία του ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ σε ό,τι αφορά τη σημασία του αγώνα και σε άλλες συζητήσεις. Αυτές πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει το παιχνίδι και να τις κάνουμε όταν το παιχνίδι θα τελειώσει, διότι δεν βοηθά σε καμία περίπτωση η δημιουργία έντασης και έτσι παράξενου κλίματος
σε σχέση και με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ναι. Δεν χρειάζεται επιπλέον φανατισμούς για κανένα λόγο. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο και μετά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, και η χώρα και ο ΠΑΟΚ δίνουν εξετάσεις και θα πρέπει να τις περάσει με άριστα. Και σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του παρουσία και σε ό,τι αφορά την εξωαγωνιστική του παρουσία. Μάλιστα. Κώστα, εικόνα και για τις δύο ομάδες δεν έχουμε, γιατί είναι πολύ νωρίς το μάτς, γιατί ειδικά η Μπεσίκτας άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ της. Ο ΠΑΟΚ είδαμε κάποια φιλικά σχετικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έχεις στο μυαλό σου περίπου το πώς θα είναι το μάτς, τι περιμένεις να δεις σήμερα το βράδυ? Περιμένω να δω ένα παιχνίδι αρκετά σφιχτό. Ένα παιχνίδι που θα κρυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά την εκτίμησή μου, από τη συμπεριφορά, τα αντανακλαστικά και την κατάσταση στην οποία θα βρεθούν κυρίως τα χάφη των δύο ομάδων. Θα είναι ένα παιχνίδι, επειδή είναι και νοκάουτ, έχει τη σημασία του. Δηλαδή, δεν είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, που λες, τρεις βαθμοί είναι, μπορώ να τους πάρω και να τους πάρω. Μία πρόκληση είναι που μπορώ να πάρω και μπορεί να μην πάρω. Άρα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή και από τους δύο. Ο περιορισμός των λαθών και η καλή ή και η ομάδα που θα επικρατήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, νομίζω ότι θα φτάσει στην πρόκληση. Η εικόνα του ΠΑΟΚ, αν θες να το αναλύσουμε πιο πολύ, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε ό,τι αφορά την αμυντική του λειτουργία και την ανασταλτική, με την τριάδα Κρέσπο, Βαρέλα και Ίγκανσον, γιατί αυτή πιστεύω θα είναι η τριάδα, θα μείνει δηλαδή ο Μιχαηλίδης Πάγκο. Α, μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, ή ο Κρέσπο θα παίξει ή ο Μιχαηλίδης. Τώρα, εγώ εκτιμώ Κρέσπο. Με εκτίμηση κάνω, δεν. Λοιπόν, πάντως τρεις πίσω, όπως λες. Αυτό που. Τρεις πίσω. 3-4-3 ή 3-4-2-1 στην επίθεση. Πεντάδα όταν θα μείνετε. Με τη συμμετοχή δηλαδή και του Γιαννούλη και του Ροντρίγκο ή του Λινιού. Ένας από τους δύο θα παίξει δεξιά. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι γεμάτος μεσοαμυντικά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα επιθετική. Αν καταφέρει να την περιορίσει, να περιορίσει και τα χάφη της και την γραμμή κρούσης της, οι πιθανότητες θα αυξηθούν. Και αυτό που θα ψάχνει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει εύκολο, κακά τα ψέματα, το έχουμε επισημάνει, είναι τον γκολ. Κακό φεγγάρι για Σφιντεύσκη και Άκπομ μέχρι τώρα, αν και από ό,τι ακούω το τελευταίο διάστημα, ο Άκπομ δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και αυτό είναι ευχάριστο, αρκεί να το διαπιστώσουν απόψε. Και να τα καταφέρει. Και επίσης τον γκολ λείπει, γιατί δεν μπαίνει γκολ ο ΠΑΟΚ από τα χάφτου. Δεν πατάνε περιοχή, δεν σκοράρουν, δεν ξέρω πώς και αν μπορεί αυτό να αλλάξει. Στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών δούλεψαν πάνω σε αυτό το κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα, Κωστή μου, θα το δούμε σήμερα. Και φυσικά πάντα σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο και η τύχη. Και η τύχη, βέβαια. Τον τελευταίο χρόνο δεν θα μου γέλασε πολλές φορές στον ΠΑΟΚ, ότι είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ναι. Κώστα, να πούμε λίγο και τους υπόλοιπους. Αφού μια και πιαστήκαμε την εντεκάδα. Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω τα δοκάρια. Ο Πασχαλάκης, ο Γιαννούλης θα είναι στην αριστερά. Αριστερά. Ο Ροντρίγκο ή ο Λιμιός θα είναι δεξιά. Η τριάδα Κρέσπο, Ίγκανσον και Βαρέλα, εκτιμώ. Σβάμπ και Καντουρί θα είναι στα χαφ. Ο Πέλκας και ο Άκπομ έχουν τις δύο θέσεις από τις τρεις στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Και παίζεται μια θέση τώρα εκεί με Μπίσεσβαρ. Τζόλι. Τζόλι, είναι ένας από τους δύο θα είναι. Ο Τζόλις, έχω την εντύπωση ότι είναι πιο κοντά στη θέση της, στην εκτίμηση του προπονητή, αλλά ξαναλέω, αυτά είναι εκτιμήσεις. Σαφέστατα. Αυτοί οι παίκτες που ανέφερα είναι οι παίκτες που χρησιμοποίησε. Δηλαδή οι 11, 11 μάλλον 9, συν τον Μπίσεσβαρ, συν τον Τζόλι 11, συν τον Ροντρίγκο, συν τον Λιμιό 13. Και αναβόλω από τον Μιχαηλίδη 14. Δηλαδή τρεις θέσεις μπορώ να πω ότι παίζονται. Κρέσπο ή Μιχαηλίδης με τον Κρέσπο επικρατέστερο. Ροντρίγκο ή Λιμιός με τον Ροντρίγκο επικρατέστερο, γιατί την έχει παίξει τη θέση, αλλά και ο Λιμιός άρχισε να συνηθίζει σε αυτή την πάντα στον καθρέφτη του Γιαννούλη. Και Τζόλις ή Μπίσεσβαρ για την μία από τις τρεις θέσεις μπροστά. Ναι.
Περιμένω ένα μάτς μεγάλο από τον Μπέλκα σήμερα. Εγώ σαν προαίσθημα το λέω έτσι, νομίζω. Τα χάφω, όπως είπες, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, Κώστα. Και στη δημιουργία και ίσως και στο σκοράρισμα που δεν έχει πάρει γκολ από τα χάφ. Μπέλκας έλειψε πολύ από τα play-off. Πολύ. Η εικόνα του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετική. Και ναι, σήμερα επειδή ο Μπέλκας το pressing στην αντίπαλη περιοχή το παίζει καλύτερα από κάθε άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ, μπορεί να αποτελέσει έτσι κομβικό παίκτη στην εξέλιξη του σημερινού αγώνα. Αλλά το παιχνίδι δεν το παίρνει ένας παίκτης, το παίρνει η ομάδα. Θα χρειαστεί συνολικά καλή νοοτροπία και συγκέντρωση απόλυτη στο στόχο της πρόκρισης για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μπεσίκτας και να βρεθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Κώστα, δεν θα έχει VAR απόψε, το διευκρινίζουμε. Ιταλός διαιτητής όπως και τότε 10 χρόνια και μία μέρα πριν στο μάτς το αλής του μνήμης, το απίστευτο εκείνο. 10 χρόνια παρά μία μέρα, 26. 10 παρά μία, ναι, 26, 2010. Λοιπόν, και αλλαγές 3 συν μία αν υπάρξει παράταση, έτσι. Τα λέμε αυτά έτσι διευκρινιστικά, γιατί δεν υπάρχει το 5 αλλαγές, δεν υπάρχει. Όχι. Μάλιστα. Θεωρείς ότι το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό θα είναι καθοριστικό για το πώς θα πάει το μάτς, το πώς θα μπει η ομάδα? Κοίταξε, σίγουρο είναι αυτό. Τώρα, ξέρεις, εξέλιξη ενός αγώνα δεν είναι πάντα και εύκολα να την διαβάσει κανείς. Σίγουρα θα είναι καθοριστικά το πώς θα μπει η κάθε ομάδα. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές βλέπεις ένα παιχνίδι ξεκινάει, ας πούμε, έβλεπα προχθές τον τελικό στην Σεβίλη Ίντερ. Στο πρώτο λεπτό έκανε η Ίντερ, μπήκε στην περιοχή, πήρε το πέναλτι. Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για μετά από αύριο. Για τα μεταγραφικά, για το τι θα γίνει, το ποιοι θα έρθουν, το ποιοι φεύγουν κτλ. Νομίζω, Κώστα, ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα στο πλάι και να είμαστε επικεντρωμένοι όλοι σήμερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βέβαια. Αυτό νομίζω ότι είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητεί. Συζητεί το αποκλεισμό του Μάτος. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Μάτος θεωρώ ότι είναι επηρεασμένος από την επιθυμία του για διετές συμβόλαιο και όχι για το μονοετές. Ο αυτομάτως ανανεώθηκε λόγω του αριθμού των συμμετοχών που συμπλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ναι. Υποστηρίζεται που έχουν υποσχεθεί ένα διετές. Αυτή τώρα είναι δική του άποψη. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το έχει επιτρέψει να έχει πλήρη αφοσίωση στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Ναι. Αυτό είδε ο προπονητής. Μάλιστα. Τον άφησε εκτός αποστολής, γιατί Ροντρίγκο και Λιμιός, ένας εκ των δύο, θα παίξουν θεωρητικά στο δεξί άκρο, στη θέση του θεωρητικά του Μάτος. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι γενικότερα στον ΠΑΟ κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι συναισθηματισμοί του, ότι αυτός έκανε, εκείνος έδειξε, ο άλλος προσέφερε, να δεν ακυρώνουμε κανέναν ποτέ. Φυσικά. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι ο προπονητής θα είναι ή η ομάδα θα είναι πάντα, ας πούμε, δέσμια. Σε στάση αναμονής ή δέσμια, όχι. Ναι. Τελείωσε. Όποιος αξίζει, αυτός θα είναι στην αποστολή και όποιος αξίζει περισσότερο, οι 11 που αξίζουν περισσότερο θα παίξει. Θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Αποκλείστηκε ο Μάτος. Ναι. Ο προπονητής είναι κορόιδο, δηλαδή. Με ό,τι του έχουμε προσάψει πέρσι. Ναι. Και τι, δεν θα πάρει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και θα πάρει έναν άλλο που δεν μπορεί να βοηθήσει? Ναι. Όχι, βέβαια. Θέλει και αυτός, πιστεύω, περισσότερο από όλους να προκριθεί ή να αποδείξει πράγματα. Βέβαια, ναι. Φυσικά. Είναι παιχνίδι, αν θέλεις, αποδείξεων αφού το ανοίγεις, για όλους το σημερινό. Για όλους. Για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι αποδείξεων. Ναι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είπα από την αρχή, δεν θέλω να το επικεντρώσουμε πολύ για να μην υπάρχει ένταση. Τι πρέπει να υπάρχει? Πάω την ομάδα υψηλών στόχων. Όποιος παίζει στον ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει ότι η αρχή είναι η επιτυχία. Φυσικά. Ότι η αποτυχία δεν είναι αποδεκτή.
σε τέτοιο επίπεδο για μια ομάδα με τα συμβόλαια που έχει ο ΠΑΟΚ, με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ, με την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ, με τα συμβόλαια που έχουν ο ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Με τις ανέσεις και τις παροχές που έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προνομιούχοι. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Μάλιστα. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε αυτά. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ελπίζω να λέμε ευχάριστα πράγματα με τη σημερινή μονομαχία αυτή του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Καλά, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του ήταν μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε να φύγουμε έτσι όπως μπήκαμε. Έτσι όμορφα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Αριστερά σίγουρα Γιαννούλης. Τώρα, δύο θέσεις παίζονται πίσω. Η μία στα στόπερ, σίγουρα είναι ο Ίγκασον, σίγουρα είναι ο Βαρέλα και άλλη παίζεται μεταξύ Μιχαηλίδη και Κρέσπο. Η δεύτερη θέση που παίζεται είναι του δεξιού back half, μεταξύ Λιμνιού και, και Ροντρίγκο. Από εκεί και πέρα, Καντουρί, Σβάπ στα half, Πέλκας μπροστά τους και παίζεται μπροστά λογικά ο Ακπομ. Και παίζεται μία θέση μεταξύ του Μπίσεσβαρ και του Τζόλι. Ακούσαμε και τον Κώστα Βασιλόπουλο, μας τα ανέλησε εκτενέστερα και εκτενέστατα. Εμείς σας χαιρετούμε, δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο στους 107 και 4. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο στο πέναλτι. Φυσικά το βράδυ θα υπάρχει μετάδοση, φυσικά είστε συντονισμένοι όλη μέρα, είναι ένα πολύ σημαντικό βράδυ και ο Λίμπερο θα είναι δίπλα στις επάλξεις όπως πάντα, δίπλα στον ΠΑΟΚ, δίπλα σε όλες τις ομάδες για να σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για το τι γίνεται. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε ελπίζω πανηγυρικά αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.